Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Φίλες και φίλοι, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πέραν της πρωτόγνωρης ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης, το θάνατο των αθώων πολιτών και τις τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, έχει αλλάξει βία τον κόσμο όπως τον ξέραμε και όλοι πλέον διακατεχόμαστε από αγωνία, φόβο και αβεβαιότητα για το μέλλον. Ο πόλεμος που συνεχίζει να μένεται για τρίτη, τέταρτη εβδομάδα δημιούργησε παράλληλα μια νέα κατάσταση σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, με το τσουνάμι της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας να έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα με τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη δική μας ασθενή, καχεκτική και ταλαιπωρημένη οικονομία. Είναι γνωστή η φράση ως φαινόμενο της πεταλούδας, όπου τεινάζει τα φτερά η πεταλούδα στο Πεκίνο και προκαλείται καταιγίδα στη Νέα Υόρκη. Τολμώντας αυτή τη φράση να την παραφράσω, θα έλεγα ότι οι βόμβες στο Κίεβο πυροδοτούν πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα και ξαναφουντώνουν την εκλογολογία. Θα πει κάποιος ότι το σενάριο των πρόωρων εκλογών προϋπήρχε του πολέμου, καθώς το κοκτέιλ πανδημίας και ενεργειακής κρίσης έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες, δημιουργώντας σημαντική φθορά στην κυβέρνηση, κάτι που έχει αποτυπωθεί σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Αυτό έχει προκαλέσει ήδη έναν προβληματισμό στο κυβερνών κόμμα, το οποίο εξέταζε σχέδια εκτάτου ανάγκης. Ακουγόταν και ο αντίλογος ότι οι εκλογές δεν πρέπει να γίνουν τώρα, αλλά στη λήξη της θητείας, με τη φιλοδοξία των κερδών μιας καλής τουριστικής περίοδου και την ελπίδα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα στην αγορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα όμως και μετά τον πόλεμο τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Στη χώρα μας πολλοί φοβούνται ότι αν η πολεμική σύραξη συνεχιστεί, η οικονομική κρίση που έρχεται θα είναι χειρότερη από όλες τις προηγούμενες. Η έκρηξη στις τιμές του φυσικού αερίου και των καυσίμων, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις και οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης οδηγεί σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας όχι μόνο πλέον τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και τα μεσαία εισοδήματα, τους αγρότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν με λουκέτα λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους. Η κυβέρνηση, αντί να παρεύει ουσιαστικά με μειώσεις στη φορολογία, καταφεύγει και πάλι στο έκτακτο βοήθημα που δεν μπορεί όμως να αντισταθμίσει τις τεράστιες ανατιμήσεις. Όλα τα παραπάνω, όπως είναι φυσικό, δημιουργούν πρόσθετο προβληματισμό και ανησυχία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και σε κορυφαίους υπουργούς. Στα πολιτικά και δημοσιογραφικά πηγαδάκια, φίλες και φίλοι, αποτελεί κοινό μυστικό ότι στην κυβέρνηση γράφουν και σβήνουν ημερομηνίες, μελετούν κυλιόμενες μετρήσεις και επεξεργάζονται διάφορα εκλογικά σενάρια. Το παραδέχονται πλέον και στις μεταξύ τους συζητήσεις και πολλά κυβερνητικά στελέχη έχουν διαρρεύσει ήδη το προεκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι το «Σταθερότητα ή περιπέτειες». Βεβαίως ο Πρωθυπουργός επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία να διασκεδάσει αυτή τη φημολογία, όμως υπάρχουν διάφορα γεγονότα που διατηρούν ή και την εντείνουν αυτή τη φημολογία. Θα αναφερθώ σε δύο στα πιο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, επανήλθαν και πάλι στη δημοσιότητα τα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου με στόχο να διευκολυνθεί η επίτευξη της αυτοδυναμίας. Και δεύτερον, μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την ώρα που υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός ήταν απασχολημένος με σοβαρά θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο και ούτω καθεξής.
μια υποψηφιότητα που κατά τη γνώμη πολλών επιχειρεί να αμβλύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης στον χώρο του κέντρου, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κίνημα αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη αφαιρεί από τη Νέα Δημοκρατία ένα κρίσιμο ποσοστό που, αν επαληθευτεί στις εκλογές, θα αποβεί καθοριστικό στην αδυναμία σχηματισμού αυτοδύναμης πλειοψηφίας. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, μια χθεσινή συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προς τα εκεί κατέτεινε να διαβολήσει το χώρο του κέντρου. Την ίδια λοιπόν στιγμή που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά εδώ και τώρα εκλογές, η κυβέρνηση επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, και θα κερδιθούν από τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται, απλά ανακοινώνονται. Και δικαιολογίες για μια τέτοια ανακοίνωση υπάρχουν πλέον πολλές, καθώς μιλάμε για ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Καλή σας μέρα. Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.